Συζητάμε τώρα για μία, μάλλον στη βάση του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη, στη βάση καταγγελιών, συμπολιτών. Όπως ακούσαμε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα, στα πλαίσια λειτουργίας ενός συστήματος. Με τον ΕΟΠΗ, ασφαλιστικό φορέα αγοραστή υπηρεσιών, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, και την υπερχρέωση, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ή την παράβαση, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, με βάση τη σύμβαση που είχαν οι ιδιωτικά κέντρα με τον ΕΟΠΗ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα, δηλαδή. Οι χρεώσεις που αναδείχθηκαν και από τον ή υπερχρεώσεις, αν θέλετε, από το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, αφορούν τον ΕΟΠΗ, αφορούν προφανώς και ασθενείς. Αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενα της κυρίας Καρποδίνη, οι ασθενείς που υπερχρεώθηκαν προσφεύγουν στα δικαστήρια. Ο ΕΟΠΗ, επίσης, με βάση αυτά τα λίγα, πολλά, πόσα περιστατικά ενδεχομένως έχουν έρθει στην αντίληψη, στο συνήγορο, έχουν κατατεθεί μάλλον στο συνήγορο του πολίτη. Και αυτό, με συγχωρείτε, μου δίνει το δικαίωμα να υποθέσω ότι εδώ γίνεται αυτό το λεγόμενο πάρτι που λέμε από την ιδιωτικό τομέα. Και δείτε τώρα, ερχόμαστε και συζητάμε για αυτού του τύπου τις υπερχρεώσεις στη βάση του πορίσματος. Υπάρχει μια, ας το πούμε, αντιπαράθεση σε εισαγωγικά, ποιος θα πρέπει να ελέγχει, τι μηχανισμός έχει ο ΕΟΠΗ, αν έχει μηχανισμός, αν έλεγξε σωστά. Και αυτό θυμίζει πολύ καλά όλο αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός εδώ και 2 χρόνια, όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στο κομμάτι της ενέργειας. Ποιος θέει για την υπερχρέωση, ποιος θέει για τις τιμές, ποιος θέει για... Όμως, δείτε, ο ΕΟΠΗ, σύντομα θα το πω, το έχουμε καταθέσει από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του. Τι αποτέλεσε και τι αποτελεί, και επιβεβαιωνόμαστε σε αυτό, ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διασφάλιση των όρων αγοράς στις παροχές από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Και εδώ τώρα, με τις πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, η υγεία μετατρέπεται, που είναι εμπόρευμα ούτως ή άλλως στο σύστημα που ζούμε. Οι δημόσιες μονάδες υγείας μετατρέπονται σταδιακά σε επιχειρήσεις, εμπορευματοποιούνται δηλαδή οι υπηρεσίες των δημόσιων δομών υγείας, συρρυκνώνονται κυρίως στην πρωτοβάθμια αλλά και στα νοσοκομεία, και παράλληλα γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Να πληρώνει αδρά ο λαός μας για υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να τις έχει σε όλο το φάσμα με βάση τις ανάγκες του, τις διευρυνόμενες και πάει λέγοντας, δωρεάν. Δεν το έχει αυτό. Και ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε στην Επιτροπή εδώ πέρα, και ενδεχομένως να ακούσουμε μετά και κάποιες πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλυθούν από το Υπουργείο Παύλα ΕΟΠΗ προς αυτή την κατεύθυνση, όταν, να θυμίσουμε, στην πανδημία, με εκβιασμό των ιδιωτικών κέντρων, διπλασιάσατε, ως κυβέρνηση εννοώ, διπλασιάσατε την αμοιβή, την αποζημιωμένη αμοιβή του ΕΟΠΗ για τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά και κοινής νοσηλείας. Το θυμάστε πολύ καλά, το καταγγέλαμε, το καταδικάζαμε, το καταψηφίσαμε, και αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Με συγχωρείτε, με τις πολιτικές διαχρονικά των κυβερνήσεων και των πολιτικών που υλοποιούνται μέσα του ΕΟΠΗ, δεν πληρώνουν οι ασθενείς. Εσείς μην το πάρετε προσωπικά, ούτε η κυρία Καρποδίνη, αλλά πολιτικά το λέμε. Οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, η νυν κυβέρνηση, τα διατηρεί όλα αυτά τα οποία ψηφίστηκαν ή και ψήφισε και ήδη. Δεν συμμετέχει ο ασθενής όταν προσφεύγει στον ιδιωτικό τομέα να ζητήσει παροχές υπηρεσιών υγείας, γιατί εξαναγκάζεται στην πλειοψηφία του. Όχι από επιλογή, από εξαναγκασμό. Γιατί άκουσα και αυτό, επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα. Δεν τον επιλέγει, εξαναγκάζεται. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διαλυμένη, τα δημόσια νοσοκομεία βογκάνε,
έχουν τεράστια προβλήματα και τα ξέρετε και δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε ζητήματα υγείας πολλές φορές και όχι οξύτατα ή βαριά περιστατικά που ενδεχομένως δεν έχουν και τις υποδομές ή το προσωπικό, αλλά και σε τρέχουσα και σε τρέχοντα περιστατικά. Δεν πληρώνουν λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα για νοσηλεία 30-40%, δεν θυμάμαι και τα πώς τα έχουμε χάσει πλέον τον μπούσουλα. Δεν πληρώνουν για ιδιωτικές εξετάσεις 15%, ενώ εργαστηριακές και άλλα και άλλα και άλλα. Και φυσικά στα ιδιωτικά κέντρα που πηγαίνουν ακόμα και για νοσηλεία, το τι γίνεται εκεί πέρα και πόσα λεφτά του ζητούν ανεπίσημα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά τα ξέρετε. Όμως, γιατί συμβαίνουν αυτά? Το θέμα δεν είναι να τα περιγράφουμε μόνο. Το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζουμε. Και η αντιμετώπιση ακριβώς και αυτού του θέματος που συζητάμε σήμερα έχει μια αιτία. Και η αιτία είναι ακριβώς οι κανόνες και η λειτουργία μάλλον των επιχειρηματιών και στο σύστημα υγείας. Το ίδιο είναι και στην ενέργεια, το ίδιο είναι και στα τρόφιμα, το ίδιο είναι και στο νερό, το ίδιο είναι παντού. Γιατί οι κανόνες αυτού του συστήματος που έχουν ως προμητοπίδα το κέρδος και μπροστά στο, το κέρδος και μπροστά στο κέρδος θυσιάζονται τα πάντα. Άρα λοιπόν, τι θα έρθετε τώρα να μας πείτε? Ότι θα βάλετε εσείς ενδεχομένως με κάποιους μηχανισμούς, θα ακούσουμε τι θα μας πείτε κύριε Υπουργέ, ότι θα βάλετε κάποιο φρένο ή τέλος πάντων στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης θα βρείτε ένας μόνος βιβέντη με τις ιδιωτικές κλινικές σε ό,τι αφορά τα νοσήλια. Το τι πληρώνει ο λαός? Έχουν απογειωθεί τα σοβαρολογείτε. Πλήρωσε για το 2022, αν θυμάμαι καλά, συνολικά για την υγεία του από την τσέπη του ελληνικός λαός 5,9 δισεκατομμύρια. Ποιος τα καρπόθηκε αυτά? Πλην ασφαλιστικών καλύψεων, αφήστε τα αυτά και το τι πλήρωσε στα ταμεία. 5,9 δισεκατομμύρια για παροχές υγείας, για φάρμακα και παλαιότερα. Αυξήσατε τις προάλλες του αμέσως τον Αύγουστο 800 φάρμακα. Και ο κατάλογος είναι μακρύς. Και έρχεστε τώρα βεβαίως να το δούμε και αυτό το θέμα των υπερχρεώσεων, αυτά δηλαδή που αναφέρονται και στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, να επιβληθούν κυρώσεις. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι άκουσα τον κύριο Ακραποδίνη, όλα καλώς γεννόμενα από την πολιτική ηγεσία, όλα καλώς γεννόμενα ενώ το ΕΟΠΗ, από το Υπουργείο ενδεχομένως. Θα ακούσουμε τι θα μας πούν, το λέω για τρίτη φορά. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται με την υγεία? Ο λαός μας ματώνει, πληρώνει, χαρατσώνεται, φορολογείται άγρια για τα ματωμένα πλεονάσματα και ο κρατικός προϋπολογισμός συνεχώς μειώνεται ή και οι παροχές και η κρατική παρέμβαση, αν θέλετε, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και δι' των νοσοκομείων και κυρίως, το τονίζω, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που την έχετε και εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βάλατε το χεράκι σας και την έχετε διαλύσει. Ευχαριστώ.